Εγώ μεγάλε βλέπω πολλές ισοπαλίες. Αυτή την αγωνιστική και η ισοπαλία, ξέρεις, είναι του πέφτει η επιτυχία. Αν καταφέρεις και πιάσεις 4-5 ισοπαλίες ή 6, είναι τρομερό. Βλέπω το χ του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Γιατί χ? Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εξοντωμένος. Από τα χείρια και από υπερπροσπάθεια, εξοντωμένος. Όπως είπε ο Πόλωνε, δεν έχει ρόστερ. Δεν έχει άλλο ρόστερ. Δεν έχει δεύτερα και τρίτα άτομα να βάλει να ξεκουράσει το ολοκληρό του. Τα χάφτου δηλαδή, αν παίξει Γκαρσία, Φωτάκη και Λαζάν, δεν ξέρω να αντέξουν 60 λεπτά. Δεν ξέρω να αντέξουν 60 λεπτά. Τι θα αντιμετωπίζουν μια ομάδα η οποία θα παίξει πιο αμυντικά. Θα παίξει με περισσότερο προσοχή στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ είπαμε. Κάτσε για μου την Παναγία σου, λέω. Στέλια μου, χαμού. Στέλια. Σκάσε για μου τα κλωτσίδια, φάτε. Σκάσε μωρή πουτάνα για τον μπέλα σου. Πού είχα μείνει, ρε? Στην Παοκάρα. Στην Παοκάρα. Ναι, βλέπω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Θα έχει κλειστή άμυνα ο αντίπαλος. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο να ανοίξει αυτή την άμυνα. Νομίζω ότι δεν θα παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο πας Γιάννενα. Και αν είναι εύκολο για αυτόν και έξυπνος είναι, μπορεί να περιμένει τον ΠΑΟΚ να κουραστεί. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μετά το 60, αν δεν έχει το σκόρ υπέρ του, δεν νομίζω ότι θα έχει δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση. Τα παιδιά κάνανε υπερπροσπάθεια, δημιούργησαν μια εκπληκτική κατάσταση από πλευράς δυνάμεων. Όλη η τετράδα στην άμυνα ήταν τρομερή, οι τρεις χάφοι ήταν τρομεροί, όπως και ο Σαλπικίδης, είχαν τρομερά χιλιόμετρα, τρομερή προσπάθεια. Και νομίζω ότι κάπου θα υπάρχει κόπωση. Είναι λογικό. Ήταν εξοντωτικό αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μην το πληρώσει και με ήττα στα Γιάννενα. Θα το παίξω ισοπαλία το παιχνίδι πιστεύοντας στη φανέλα του ΠΑΟΚ, πιστεύοντας στην προσωπικότητα των παιχτών του ΠΑΟΚ, στην ποιότητα των παιχτών του ΠΑΟΚ. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να προηγηθεί νωρίς. Θα πρέπει δηλαδή να κάνει το σύν 1 πριν το 25ο λεπτό, πριν το 30ο λεπτό. Και μετά πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα στο να διαχειριστεί τις δυνάμεις του. Όχι ότι τα Γιάννενα είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά σε ένα κακό γήπεδο. Μια ομάδα που μπορεί να παίξει και λίγο σκληρά και όλα αυτά, μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα. Χ λοιπόν. Καλά, αυτό τον Άρη δεν τον πιστεύω με τίποτα. Δοκίμασε λέει δύο σεντερφόρ ο άλλος, Τσέτζαρ και Γιάκοβ, δύο άπαλο σεντερφόρ και δύο αμυντικά χαφ, το είχα και φατεί. Βέβαια αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο ιδιόρυθμα. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί ένας διαιτητής να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά επειδή πιστεύω ότι ο Άρης έχει αφέλεια και έχει τεράστια... Δεν θα καταλάβω. Έχει μια διαχείριση της όλης κατάστασης. Θα ρίξει και είναι η Μπαρτσελόνα να πούμε. Η Μπαρτσελόνα παίζει με δυο αμυντικά χαφ και ο Άρης παίζει με ένα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό το πράγμα. Παίζει με το Φατί αμυντικό χαφ. Του είσαι καλός παίχτης. Αλλά πρέπει να πλαισιωθεί και από ανάλογους ποδοσφαιριστές στον χώρο του άξονα. Η αφέλεια του Άρη, η κακή διαχείριση της ενδεκάδος, η κακή διαχείριση της τακτικής, η κακή διαχείριση της στρατηγικής με τρομάζει περισσότερο από ό,τι με τρομάζει ο Παναθηναϊκός στην όλη ιστορία σου. Κατάλαβες. Λείπει ο ένας από τους δύο μαύρους τους πλαϊνούς. Αυτό είναι θετικό για τον Άρη. Είναι θετικό για τον Άρη. Είναι ένα πολύ θετικό για τον Άρη. Ένα 50% της επίθεσης του Παναθηναϊκού μειώνει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ θα το παίξω διπλό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός με τον Πανιόνιο και εκεί θα βγει στο χ. Εκεί ο Λεβαδιακός έχει καλή ομάδα, ο Πανιόνιος έχει την εμπειρία, έχει την ιστορία. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν, όλες οι ομάδες έχουν οικονομικά και γενικά προβλήματα. Είναι η εβδομάδα των ισοπαλίων. Εγώ θα ποντάρω. Ας τα χάσουμε, δεν πειράζει, θα ποντάρω λίγα λεπτά. Ποιο άλλο παιχνίδι είναι? Πιστεύω στο διπλό της Ξάνθης μέσα στη Δόξαδρά μας. Δεν υπάρχει για μένα ομάδα Δόξαδρά μας. Και η Ξάνθη αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει αυτό που της αξίζει, τα αποτελέσματα δηλαδή. Είναι τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων και οτιδήποτε άλλο από αποτέλεσμα καθίσει πέρα από το διπλό, νομίζω ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ του δίνει το διπλό 1,80. Τον επαρχιακή ομάδα να παίζει σε επαρχιακή ομάδα θέλει και να είναι 1,80, καταλαβαίνεις ότι και ο ΠΑΟΚ είναι στην ίδια κουλτούρα και ίδια φιλοσοφία με εμάς. Over πιστεύω τον Ολυμπιακό με τον Πανετολικό. Και μάλιστα θα τολμήσω να πω και από 4-6 γκολ. Δεν είναι καλή άμυνα ο Πανετολικός.
καθόλου καλή άμυνα, έχει πολύ καλή επίθεση ο Ολυμπιακός. Την άλλη μεριά ο Πανατολικός δείχνει ότι μπορεί να σκοράρει και ο Ολυμπιακός στα αμυντικά κάπου έχει πρόβλημα. Ένα 3-1, δεν ξέρω πόσο δίνει, είναι ένα καλό σκορ να το παίξει κανείς στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ατρόμητος με τον Εργοτέλη και Όφη. Ο Ατρόμητος μπορεί μέχρι και διπλό να έρθει. Πιστεύω στην έκπληξη εδώ. Δεν πατάει καλά ο Ατρόμητος, περνάει μία κάμψη. Πιστεύω ότι θα τον πάει κανένα μήνα ακόμα αυτή η κάμψη. Έχω και προβλήματα με τον Δόνη. Όπως ξεκίνησε καλά και με καλό ποδόσφαιρο και αυτά, αρχίζει και τα χαλάει. Ο Εργοτέλης είναι στα ανεβάσματά του. Μεγάλη μάχη θα γίνει. Στοχή 2. Θα συνεχίσει ο Ατρόμητος να έχει προβλήματα. Το πιστεύω αυτό. Στοχή 2. Και over. Και over. Όποιος δεν θέλει να το ρισκάρει στο χειδίο, νομίζω ότι είναι ένα καλό over αυτό εδώ. Καλό over. Και πιστεύω επίσης και στον Όφη Τρίπολη ότι θα κάτσει και αυτό στο σταυρό το παιχνίδι. Όφη, ό,τι πάρει από εδώ και πέρα, κέρδωσαν μέχρι τον πρώτο γύρο. Αν κάνει πάνω από 15 πόντους, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν έχει κάνει προετοιμασία και αυτό θα το πληρώσει όταν πιάνουν οι χειμώνες. Οι ομάδες που δεν κάνουν προετοιμασία αρχίζουν και κάνουν κοιλιά. Όφη είναι μια από αυτές τις ιστορίες. Η Τρίπολη θα παίξει ανοιχτά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα του Τσιόλη, ότι θα διαχειριστεί μια κατάσταση διαφορετική. Πιστεύω θα έχουμε γκολ-γκολ εδώ. Α, και το γκολ-γκολ. Και το γκολ-γκολ. Ας μην δώσουμε αποτέλεσμα εδώ. Θα το παίξουμε γκολ-γκολ. Τον Όφη με την ομάδα του Τσιόλη. Η οποία δημιουργεί, η οποία χάνει ευκαιρίες. Η οποία κάνει τελικές προσπάθειες. Άλλες καλές, άλλες κακές. Εντάξει, αυτή βλέπουμε είναι η Αλφα Εθνική. Αυτά θα είναι τα πρώτα προγνωστικά μας. Καλή επιτυχία. Δευτέρα με νεότερα θέματα. Να είστε καλά.